προβληματισμό επικρατεί στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών λόγω του αργού ρυθμού με τον οποίο προχωρά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου, το 40% των υπόχρεων δεν έχει υποβάλει ακόμα τη φορολογική του δήλωση, καθιστώντα ισχυρό το ενδεχόμενο μια νέα παράταση έω το τέλο Αυγούστου, όπω έγινε και πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 3 εκατομμύρια 844.976 φορολογικέ δηλώσει σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων που εκτιμάται ότι θα μπουν τελικώ στο σύστημα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τι δηλώσει για τα εισοδήματα το 2022 μέχρι τα τέλη του Ιουλίου, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η αποπληρωμή του φόρου σε 8 δόσει από τον Ιούλιο έω το Φεβρουάριο του 2024. Ισχύει και φέτο η έκπτωση του 3% για όλου όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό της οφειλή. Σε περίπτωση που υπάρξει παράταση, θα δοθεί δυνατότητα στους φορολογούμενους να πληρώσουν χωρίς πρόστιμο την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος μαζί με τη δεύτερη δόση μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 3.844.976 φορολογικές δηλώσεις και με βάση την εκαθάριση το 30% πλήρωνε επιπλέον φόρο που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 1.058 ευρώ, ενώ το 70% των φορολογούμενων είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο για τα εισ που απέκτησαν το 2022, είτε έχουν επιστροφή που κινείται στα 450 ευρώ. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό ή καθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματο, εφάπαξ με έκπτωση 3% έω 31 Ιουλίου 2023, σε 8 ίσε μηνιαίε δόσει με την πρώτη να καταβάλλεται έω 31 Ιουλίου 2023 και την τελευταία έω 29 Φεβρουαρίου 2024. Σε έω 24 μηνιαίε έντοκε δόσει με την πάγια αρύθμια, σε 12 άτοκε μηνιαίε δόσει με πιστοτική κάρτα. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν το φόρο με πλαστικό χρήμα θα κερδίσουν και την έκπτωση 3% που προβλέπεται στην ΕΦΑΠ αξιοφιλή. Οι προθεσμίε για τι τροποποιητικέ. Όσοι φορολογούμενοι προχωρήσουν στη διόρθωση τη δήλωση δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο εφόσον αυτή υποβληθεί έω τι 31 Ιουλίου 2023, καθώ η παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογία εισοδήματο ισχύει και για τι τροποποιητικέ φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν διορθωτική φορολογική δήλωση, συνυποβάλλοντα εφόσον υπάρχει υποχρέωση το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3, τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1. Μόλι οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν την υποβολή τροποποιητική δήλωση, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση στα έντυπο Ε1 και στα έντυπα Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.